Κάνε. Με βαθύσατε λίγο. Α, πες το κανονικά. Πιτικάρες, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφοι σας, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που μετά από τόσο καιρό και μετά από τόσες δυσκολίες είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Κανείς δεν περίμενε ότι θα τα καταφέρναμε και θα παραμέναμε ενωμένοι και θα προσπαθούσαμε μετά το αποτέλεσμα που δεν ήταν κακό για ένα ακόμα 30 ημερών, αλλά βεβαίως δεν μας εξασφάλιζε την είσοδο στην Βουλή. Όσον αφορά τις προσθέσεις, γιατί ακούσαμε πολλές προσθέσεις, εμείς στην ΚΕΔΙ είμαστε υπέρ του πολλαπλασιασμού. Έτσι θέλουμε να πολλαπλασιάζουμε πολλαπλασιάζονται δυνάμεις, να επεκτείνονται ταχύτερα και μην περιμένουν και να μην αναμένουν. Πραγματικά υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Έρχονται οι ευρωεκλογές. Τον προηγούμενο μήνα ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι Γερμανοί ευρωβουλευτές από κάθε κόμμα, από κάθε παράταξη, από την αριστερά, το SPD, τους φιλελεύθερους και το δικό κόμμα, συζητάει μια συντακτική επόμενη Ευρωβουλή. Εμάς ποια είναι η θέση μας. Τι θα γίνει με το έθνος, κράτος, πώς θα ενταχθεί αρμονικά μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση στην οποία προσπαθεί η Ένωση να δημιουργήσει. Επίσης, στο Ευρωκοινοβούλιο του προηγούμενου μήνα συζητήσαμε για τις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί όπως γνωρίζουμε, οι συλλογικές συμβάσεις είναι στο άρθρο 27 της Χάρτας των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, είναι υπερεθνικός νόμος, δεν θα μπορούσε ποτέ η Τρόικα, αν το ήθελε η Τρόικα, γιατί ξέρω πολύ καλά δεν το ήθελε, να το καταργήσει. Και πραγματικά οι ευρωβουλευτές αποδέχτηκαν ότι έτσι είναι. Θυμίζω ότι ακόμα και στο πλαίσιο της νομοθεσίας, του Six Packs, Two Packs και το Fiscal Compact, το άρθρο 28 παραμένει σε ισχύ. Το άρθρο 28 είναι το άρθρο που επιτρέπει τις απεργίες, το άρθρο που επιτρέπει την οργάνωση των εργαζομένων σε σωματεία και τις συντηρητικές εφαρμογές. Κατοχυρώνεται λοιπόν ένα υπερεθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, θα λέγαμε ότι πραγματικά είναι άγνωστο τελικά ποιοι είναι οι κουκουλοφόροι που φέρνουν μέτρα πολιτικής τα οποία βαθαίνουν την κρίση. Βαθαίνουν την κρίση σε ένα σημείο που η κοινωνία αρχίζει και διαλύεται. Ή μάλλον, όπως πολύ σωστά έχει πει ο κ. Κλαβούδος, γίνεται μη κοινωνία. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει δυσπιστία. Ο ένας με τον άλλον και οι πολλοί προς το κράτος. Αυτό το κράτος πολλοί αρχίζουν και το βλέπουν όχι ως πολιτεία, αλλά ως δυνάστη, ως κάποιον που έρχεται να καταδιώξει τους πολίτες, αντί να τους προστατεύσει. Η δημοκρατία υποχώρησε. Η δημοκρατία είναι πλέον πιο κοντά στη μεταδημοκρατία, όπου υπάρχει ένα κοινοβούλιο και έχει μια άποψη, αλλά και αποφάσεις λαμβάνονται από γραφειοκράτες και δημοκράτες. Τόσο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι γνωρίζουμε το έλλειμμα δημοκρατική νομιμοποίηση, όσο και στη χώρα μας, όπου βλέπουμε μη εκλεγμένους να καθορίζουν το μέλλον το δικό μας και των επόμενων γενεών. Όσον αφορά τα δάνειά μας, και αν τα δάνεια αυτά τα φάγαμε, τα γλεντήσαμε, δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι μεγάλο μέρος του χρέους είναι εικονικό. Είναι χρέος πλασματικό. Χρέος το οποίο δημιουργήθηκε με υπερβολικό τόπο, ή χρέος που δημιουργήθηκε με συμφωνίες, οι οποίες στη Γερμανία τουλάχιστον έχουν οδηγήσει τους υπευθύνους σε καταδίκες λόγω διαφθοράς. Και αφορά βεβαίως την Φάρουστα και την Ποβρύχια στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Είναι γεγονός ότι το χρέος δημιουργείται γιατί η κεντρική μας τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δανείζει εμέσως στα κράτη, μέσω των εμπορικών τραπεζών. Οι εμπορικές τράπεζες έχουν πάρει το δημόσιο αγαθό της έκδοσης χρήματος και το πουλάνε με κέρδος και κερδοσκοπώντας στους λαούς. Αυτό δεν μπορεί να είναι δεκτό. Δεν μπορούν αυτοί, οι μη εκλεγμένοι, αυτοί που δεν αποδίδουν πουθενά λόγο, να καθορίζουν αλήθεια τι θα συμβεί και πώς θα κινηθεί
η Ευρώπη. Η Ευρώπη κινδυνεύει. Όχι δεν κινδυνεύει μόνο η Ελλάδα από την ακροδεξιά, από τον ναζισμό, που δεν είναι ακροδεξιά, είναι κάτι πέρα από την πολιτική, δεν είναι πολιτική. Οι ναζιστές είναι κάτι, ένα φαινόμενο εγκληματικό. Η Ευρώπη, ξέρουν πολύ καλά στις επόμενες ευρωεκλογές, θα κινδυνεύσει να βρεθεί ένα ευρωκοινοβούλιο στο οποίο θα υπάρχει μεγάλη μερίδα αυτών που θέλουν να διασπάσουν την Ευρώπη, να επαναφέρουν σκληρές γραμμές και να καταρρίζουν τη δημοκρατία. Η Νορβηγία πρόσφατα, πριν ένα μήνα, έστειλε 8 υπουργούς στην κυβέρνηση από το κόμμα του εκείνο στο οποίο ανήκει ο κύριος ο οποίος σκότωσε τα παιδιά στην Νορβηγία. Υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται. Φοβούνται ο ένας τον άλλον. Υπάρχει αρτισμός δηλαδή μεταξύ των εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Γερμανών εναντίον των Ελλήνων, των Ελλήνων εναντίον των Πορτογάλων. Υπάρχει ένας βαθμός διχασμός. Ναι, είναι αποτέλεσμα του μακελισμού. Πραγματικά. Είναι αποτέλεσμα όχι του νεοφιλελευθερισμού, του νεοφεοδαλισμού. Γιατί μην γελιόμαστε. Ένα φεοδαλιστικό σύστημα που θέλει να δημιουργήσει δουλοπάλικους χρέους υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και τις προκλήσεις... Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πώς θα όμως. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι ναι, η ΑΟΣ, όπως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, έχει πολλές προοπτικές στη χώρα μας. Να θυμηθούμε όμως και τον Ήγηρα, τον οποίο η κυρία Λαγκάρντ μας είπε ότι λυπάρε τα παιδιά του. Η Γυρία είναι μια χώρα πλούσια σε κοιτάζει. Όμως εκεί δεν υπήρχε κοινωνία, δεν υπήρχε υποδομή για ο εθνικός πλούτος να καταλήξει ως μέρισμα του δημοσίου. Τελειώντας, θα ήθελα να πω το εξής. Όσο και αν φαίνεται ρομαντικό, πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι το άγιο δισκοπόδιο τελικά. Είναι οι τράπεζες, είναι το πολιτικό σύστημα, ή μήπως τελικά το άγιο δισκοπόδιο μιας πολιτείας είναι η δημοκρατία, ο πολιτισμός και ο ανθρωπισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.